Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Και ξανά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στο κρατές. Και καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στον νόμο μας. Καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σε μια συγκυρία πάντως πραγματικά δραματική για όλο τον κόσμο, αλλά και για την χώρα μας. Πώς βλέπετε κι εσείς όλο αυτό που συμβαίνει και εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας και επηρεάζει τόσο πολύ τις ζωές μας, και μάλιστα ίσως σήμερα στην Καστοριά θα ακούσετε πόσο περισσότερο επηρεάζει τις ζωές μας, αφού η Καστοριά έχει άμεσες σχέσεις εμπορικές λόγω της Γούνας και με τις δύο αυτές χώρες. Κύριε Νατσούλη, νομίζω ότι ο πόλεμος πια επισκιάζει τα πράγματα και επιβαρύνει πάρα πολύ το κλίμα, το οικονομικό, το κοινωνικό. Φοβάμαι και το υγειονομικό. Διότι ξέρετε ότι σε μεγάλες κρίσεις ανθρωπιστικές επιβαρύνεται και η δημόσια υγεία. Mm-hmm. Ήδη υπάρχουν πρόσφυγες, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν φύγει, έχουν μετακινηθεί σε γειτονικές χώρες και προς το βορρά και προς το νότο της Ευρώπης. Είναι πολύ χαμηλό το εμβολιαστικό στάτους στην Ουκρανία. 35% των πολιτών είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δυνητικά δημιουργεί συνθήκες αναζωπήρωσης και της πανδημίας. Πέρα από τις τρομερές επιπτώσεις φυσικά που υπάρχουν στον τομέα, ας πούμε, τον οικονομικό και τον κοινωνικό, στον περιβαλλοντικό, διαβάζω συνεχίζονται να υπάρχουν βομβαρδισμοί κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια. Νομίζω ότι είναι ένας εφιάλτης αυτός ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Και αυτό που χρειάζεται είναι μια σοβαρή εγρήγορση της χώρας μας, των μηχανισμών της, για να αντιμετωπίσουν πολλαπλές και επάλληλες κρίσεις, νομίζω, αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Θέλει μια σοβαρή προετοιμασία, μια παρέμβαση για να μειωθούν οι επιβαρύνσεις στην καθημερινότητα των ανθρώπων, να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα ακρίβειας που φτωχοποιεί πλέον τα νοικοκυριά, και να προετοιμαστούμε καλύτερα για ενδεχόμενες απειλές και στο κομμάτι της δημόσιας υγείας. Μάλιστα. Θα έρθουμε σε αυτό το κομμάτι και για την περιοχή μας, επειδή υπάρχει ένας φόβος εδώ, θα το συζητήσουμε. Θέλω όμως να μου πείτε για την επιδείνωση και της ενεργειακής κρίσης. Ήταν που ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Σήμερα, κύριε Ξανθέ, είστε στην Καστοριά και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι 0 βαθμούς στην πόλη της Καστοριάς. Ναι. Για να φτάσω στο σπίτι μου εγώ τους 0, στους 20 βαθμούς, χρειάζομαι να κάψω... Όχι αστείες ποσότητες πετρελαίου, πρέπει να κάψω σημαντικές ποσότητες πετρελαίου, με την τιμή αυτή τη στιγμή να ξεπερνάει το 1,5 ευρώ και τις προοπτικές μέχρι και το Σάββατο, όπως μας λένε εδώ οι βενζινοπόλες, στο 1,80. Δηλαδή ούτε στον χειρότερο εφιάλτη. Δεν συζητάμε για το ρεύμα, δεν συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα. Για τα τρόφιμα, Εδώ πώς θα τα βγάλουμε πέρα, κύριε Ξανθέ? Αυτό, κύριε Νατσούλη, δεν είναι εύκολη η απάντηση. Έχουμε μπροστά μας τον κίνδυνο μιας μεγάλης και παρατεταμένης ενεργειακής φτώχειας, η οποία θα δοκιμάσει την επιβίωση ανθρώπων και νοικοκυριών. Νομίζω ότι εδώ τώρα δεν υπάρχουν ούτε ολιγορίες, ούτε καθυστερημένα αντανακλαστικά. Έπρεπε χθες να έχουν γίνει κέρες παρεμβάσεις και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, και στο ΦΠΑ, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, και πάρα πολλές που έχουν υποθεί και από την αντιπολίτευση και από τους κοινωνικούς φορείς. Νομίζω ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων η διαχείριση που γίνεται, και αυτό βεβαίως επιβαρύνει και το κοινωνικό κλίμα. Υπάρχει μια μεγάλη αγανάκτηση και δυσφορία. Πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς με αυτές τις συνθήκες διακινούνται σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Βέβαια, να πούμε ότι κυβερνητικά στελέχη λένε ότι να μειώσουμε τον φόρο στα καύσιμα, παραδείγματος χάρη. Να μας πει η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ πώς θα καλυφθεί αυτή η διαφορά στα έσοδα του κράτους. Από πού και με ποιον τρόπο? Καλά, τώρα αυτές είναι οι εύκολες δικαιολογίες και τα
προσχήματα μιας κυβέρνησης η οποία δεν θέλει να παρέμβει ουσιαστικά. Νομίζω ότι αν καθίσουμε μαζί με τους επαγγελματικούς κλάδους, με τους εκπροσώπους των καταναλωτών, με τις πολιτικές δυνάμεις, γιατί όχι, σε ένα κοινό τραπέζι, μπορούμε πραγματικά υπό συνθήκες τέτοιας πολλαπλής κρίσης να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο που να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και της οικονομίας φυσικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μπορούν να γίνουν αναπροσαρμογές των δαπανών. Το δημοσιονομικό περιβάλλον, το ευρωπαϊκό, εξακολουθεί να είναι χαλαρό. Δεν υπάρχουν πιέσεις για πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν υπάρχει τώρα η κατάσταση της δημοσιονομικής επιτροπής που είχαμε ζήσει την προηγούμενη δεκαετία. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει σε μία λογική, είχε επενδύσει από την αρχή του χρόνου ότι η πανδημία αποδράμει. Έφτιαξε ένα προϋπολογισμό με βάση αυτό το σενάριο. Το σενάριο αυτό έχει ακυρωθεί. Προσθέθηκε η ακρίβεια, η οποία θεωρήθηκε και αυτή μια παροδική υπόθεση, όπως και η πανδημία. Αυτή ήταν το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης, είναι ότι η πανδημία είναι μια μπόρα η οποία ξεπερνιέται πολύ γρήγορα. Άρα δεν χρειάζεται να επενδύσουμε ούτε στο δημόσιο σύστημα υγείας, ούτε να το θωρακίσουμε. Η ίδια αντίληψη ίσχυε για την ακρίβεια. Το θεωρούσαν ότι είναι μια προσωρινή στρέβλωση της αγοράς, η οποία θα αποκατασταθεί. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ιδεολογικό θέμα πραγματικά. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν πιστεύει στον κρατικό παρεμβατισμό στην αγορά. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και γι' αυτό και τα αντανακλαστικά της είναι πάρα πολύ προβληματικά. Ας πάμε λίγο στον τομέα σας τώρα, στον τομέα υγείας. Έχετε πάει ήδη στο ΚΕΦΙΑΠ? Όχι, όχι, είμαστε καθοδόν τώρα, γιατί με λόγω της χιονόπτωσης καθυστερήσατε λίγο. Νομίζω ότι όμως... από την Κοζάνη και την Καστοριά, πάμε στο ΚΕΦΙΑΠ. Πρώτα στο ΚΕΦΙΑΠ, μετά στο κέντρο υγείας και μετά στο νοσοκομείο. Και μετά στο νοσοκομείο. Είναι τρεις δομές, νομίζω, σημαντικές για τον ΟΜΟ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με το προσωπικό σε όλα αυτά τα επίπεδα του ΕΣΥ. Η εικόνα που διαμορφώνω και από χθες, από τις χθεσινές μου συναντήσεις και στα Αγρεβενά και στην Κοζάνη, είναι ότι το ΕΣΥ και οι άνθρωποι του είναι πολύ κουρασμένοι, είναι αποδιοργανωμένο το σύστημα δυστυχώς μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Από πουθενά δεν προκύπτει αυτό το αφήγημα περί θωράκισης του ΕΣΥ και περί γενναίας στήριξής του κλπ. Τα νοσοκομεία και οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας δίνουν αυτή την περίοδο τη μάχη με λιγότερες δυνάμεις, με πολύ λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε υπολογίσει ότι λείπουν πάνω από 10.000 εργαζόμενοι σε σχέση με πριν από 1 χρόνο από το ΕΣΥ αυτό το καιρό. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια υπέρβαση και αντοχών και μια εξουθένωση του ανθρώπινου δυναμικού. Το ηθικό του προσωπικού είναι πραγματικά χαμηλό αυτή την περίοδο και γι' αυτό και για μας έχει τεράστια αξία να έχουμε επικοινωνία μαζί του, να ενθαρρύνουμε την προσπάθεια που συνεχίζουν να δίνουν και τη μάχη που συνεχίζουν να δίνουν και κυρίως να συζητάμε μαζί τους ποιο θα είναι το σχέδιο της επόμενης μέρας. Πώς θα εκτονωθεί η σημερινή κρίση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες από τη μια. Πώς θα επουλώσουμε τις πηγές του ΕΣΥ που είναι ήδη ορατές, γιατί από διοργανώσει το σύστημα σταμάτησε να εξυπηρετεί τα τακτικά περιστατικά, επικεντρώθηκε μόνο στην COVID φροντίδα. Χιλιάδες άνθρωποι ασθενείς που έχουν άλλα νοσήματα δεν εξυπηρετούνται και επιβαρύνονται οικονομικά κλπ. Να επουλώσουμε λοιπόν τις πληγές της πανδημικής κρίσης από τη μια και από την άλλη να πιέσουμε για να προετοιμαστεί μια γενναία αναδιοργάνωση του δημόσιου συστήματος υγείας, η οποία θα παρέχει καλύτερες, ποιοτικότερες και χωρίς επιβαρύνσεις στον πολίτη υπηρεσίες. Νομίζω ότι αυτό είναι το στοίχημα. Χρειάζεται προφανώς και ένας νέος χάρτης υγείας σε όλη τη χώρα και ειδικά σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία που ήταν και πριν από την πανδημία. Αρκεί να μην είναι χάρτη σαν αυτόν που ετοιμάζεται από τον Δήμο Κοζάνης. Εντάξει, δεν είναι τυχαία η επιλογή της Δυτικής Μακεδονίας αυτή την περίοδο. Είναι η πρώτη περιφέρεια που επισκεπτόμαστε και κάνουμε μια σοβαρή κοινωνική διαβούλευση με τους υγειονομικούς και με τους επιστημονικούς φορείς και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους πάρτες. Χθες είχαμε στην Κοζάνη μια εξαιρετική εκδήλωση το απόγευμα με παρουσία πολλών εκπροσώπων και από τους 4 νομούς.
παρουσιάσαμε τις βασικές κατευθύνσεις και τα κριτήρια ανασχεδιασμού του χάρτη υγείας στη χώρα. Και βεβαίως το στοίχημα είναι να πάμε σε ένα νέο τοπίο για το σύστημα υγείας, το οποίο όχι απλώς θα περιλαμβάνει λιγότερες κουτσουρεμένες ή μεταλλαγμένες ως προς το χαρακτήρα του δομές, αλλά θα περιλαμβάνει την αισθητική αναβάθμισή τους. Και βεβαίως το στοίχημα, ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία, νομίζω είναι ότι πέρα από το να είναι σε λειτουργία οι 5 νοσηλευτικές μονάδες, το στοίχημα είναι να υπάρξει ένας σχεδιασμός για τριτοβάθμιου χαρακτήρα υπηρεσίες και να αποκτήσει η περιφέρεια μια σχετική, όσο είναι δυνατόν, υγειονομική αυτοτέλεια. Αυτό είναι το στοίχημα. Αναβαθμισμένες δευτεροβάθμιες υπηρεσίες μαζί με τριτοβάθμιου χαρακτήρα παροχές προς τους πολίτες της περιοχής. Νομίζω το δικαιούται η Δυτική Μακεδονία. Έχει υποστεί μια πολλαπλή επιβάρυνση τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα λόγω της βίαιης απολιγνητοποίησης, που κι αυτή αποδείχθηκε αυτό τον καιρό της ενεργειακής κρίσης, πόσο προβληματικά σχεδιασμένη ήταν. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται πραγματικά ένα αντιστάθμισμα σοβαρό σε αξιοποίηση τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας στην περιοχή. Όμως, μια και αναφέραμε τον Δήμο της Κοζάνης, πιστεύετε ότι αυτή η μελέτη, αυτή η πρόταση του Δήμου Κοζάνης για το πώς πρέπει να είναι και πώς πρέπει να γίνουν και να εξελιχθούν τα νοσοκομεία στη Δυτική Μακεδονία και με τον πρωτεύοντα λόγο που θα έχει σε αυτό η Κοζάνη, είναι ένας διακαής, πιστεύετε, πόθος της Κοζάνης, είναι κάτι μεγαλύτερο? Αυτά, κύριε Νατσούλη, δεν τα ξέρω ακριβώς τα δυναμικά τα τοπικά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και ανταγωνισμοί, υπάρχουν και τοπικισμοί. Υπάρχει και μια προσπάθεια κάθε περιοχή, θεμητή θα έλεγα, να περιφρουρήσει τις υπηρεσίες και τις δομές που αφορούν τον πληθυσμό της. Νομίζω όμως ότι το βασικό είναι ότι το κυβερνητικό σχέδιο είναι προβληματικό. Mm-hmm. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι σαν έτοιμη από καιρό να αξιοποιήσει μελέτες που ουσιαστικά δείχνουν ότι πρέπει να συρρυκνωθούν οι περιφερειακές δομές για να αναπτυχθεί, υποτίθεται, μια κεντρική δομή που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν το ΕΣΥ συρρυκνώνεται και οι ανισότητες στην φροντίδα αυξάνονται και η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών αυξάνεται επίσης και η πρόσβαση επιδεινώνεται και τελικά η ποιότητα της φροντίδας είναι πολύ χαμηλής ποιότητας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το κρίσιμο θέμα, να πάμε σε μια ισόρροπη στήριξη των σημερινών δομών, να συζητήσουμε τη χωροταξία κάθε δομής και κάθε κλινικής και κάθε τμήματος και πώς καλύτερα θα υπάρξει μια επιστημονική διασύνδεση και αξιοποίηση των σημερινών δυνατοτήτων του συστήματος, αλλά κυρίως να έχουμε και τη φιλοδοξία να ενισχυθεί το σύστημα με επιπλέον πόρους και ανθρώπινους και υλικούς. Ένα τέτοιο σχέδιο χρειάζεται η περιοχή και όχι ένα σχέδιο συρρήκνωσης και υποχώρησης, ας πούμε, των στάνταρ φροντίδας στον πληθυσμό της Δυτικής Μακεδονίας. Και βεβαίως αυτά δεν είναι τυχαία, πάνε τα παράλληλα με ένα σχεδιασμό της κυβέρνησης που λέει ότι σε μεγάλα τριτοβάθμια και υποτίθεται κερδοφόρα νοσοκομεία θα δοθούν κρίσιμα τμήματά τους, τμήματα φιλέτο, θα δοθούν σε ιδιώτες επενδυτές. Δηλαδή από τη μια έχουμε συρρήκνωση και απαξίωση και από την άλλη εκχώρηση ζωτικών τμήματων και ιδιωτικοποίησή τους. Αυτό είναι ένα σχέδιο διάλυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και προφανώς είναι σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση από το συμπέρασμα και από το δίδαγμα που προκύπτει από την πανδημία. Το παγκόσμιο δίδαγμα είναι ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις και να ενδυναμωθούν τα δημόσια συστήματα υγείας. Η κυβέρνηση αυτό, επειδή είναι ιδεολειπτική, επειδή είναι νεοφιλελεύθερη και επειδή έχει και οργανική σχέση με επιχειρηματικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας, αυτό το συμπέρασμα δεν θέλει να το υιοθετήσει.
Και κάτι ακόμα που αφορά το ΚΕΦΙΑΠ, το οποίο θα επισκεφθείτε νομίζω και ναι. πρώτο. Επιμερών σας ξεκίνησε η 24ωρη λειτουργία του όταν έληξαν συμβάσει των εργαζομένων ναι, που υπηρετούσαν αυτήν. Το έχει κάνει το και ΚΕΦΙΑΠ. Σημαία τότε η κυρία Τελεγιορίδου. Σταμάτησε ναι. αυτή η 24ωρη λειτουργία του. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε την πρόσβληση ενός φυσιάτρου, ενώ παραμένουν δυστυχώς ανεκμετάλλευτες δομές που έχει το ΚΕΦΙΑΠ, όπως η πισίνα του κτλ. Τι πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένη περίπτωση? Εμείς το ξέρετε πολύ καλά. Είχαμε εκφωνήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο αναβάθμισης των δομών, των δημόσιων δομών αποθεραπείας και αποκατάστασης. Κυρίως των περίπου 28-29 ΚΕΦΙΑΠ που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Είχαμε προσδιορίσει ποια από αυτά θα μπορούσαν γρήγορα να τεθούν σε 24ωρη λειτουργία και να παρέχουν κλειστή νοσηλεία. Μεταξύ αυτών ήταν και το κέντρο, το ΚΕΦΙΑΠ του Άργου Σορεστικού και του Αμιντέου. Αυτά ήταν οι δύο δομές που έγιναν πολύ μετρήσιμα βήματα, ενισχύθηκαν και με φυσιάτρους και με λοιπό επιστημονικό προσωπικό. Από την επόμενη μέρα, θα έλεγα, της διακυβέρνησης, πολύ πριν την πανδημία, υπήρξε αλλαγή γραμμής, υπήρξε εγκατάλειψη αυτής της προσπάθειας. Δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας που είναι ειδικοί στον τομέα της αποκατάστασης. Και από ό,τι μαθαίνω, θα το δούμε και διαζώσεις τώρα από κοντά, θα συζητήσουμε με το προσωπικό, έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους. Αυτό δεν γίνεται επίσης τυχαία. Δεν είναι μια αντικειμενική συνθήκη και μια δυσκολία που μας προέκυψε από την πανδημία. Είναι πολιτική επιλογή, διότι ο τομέας της αποκατάστασης έχει εκχωρηθεί εδώ και δεκαετίες σε οργανωμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχουν γεμίσει ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης παντού. Τα συμφέροντα αυτά ασκούν τεράστια πολιτική επιρροή στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Είναι λοιπόν προφανές για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Και εμείς επιχειρήσαμε ακριβώς μια αλλαγή ισορροπίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ειδικά στο πεδίο της αποκατάστασης, διότι θεωρούμε ότι το ΕΣΥ οφείλει και σε αυτό το πεδίο που ήταν πολύ αδύναμο να αναπτυχθεί για να παρέχει ποιοτικές και δωρεάν υπηρεσίες. Τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης αμέσως το ξέρετε δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ανασφάλιστους πολίτες, μόνο οι δημόσιες δομές. Και πραγματικά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο το ΕΣΥ δεν πρέπει να έχει τη φιλοδοξία να αναπτυχθεί και στην πρωτοβάθμια φροντίδα, που και εκεί κάναμε σημαντικά βήματα με τις τοπικές μονάδες υγείας της ΤΟΜΗ, τις 127 που αναπτύξαμε σε όλη τη χώρα, αλλά και στο πεδίο της αποκατάστασης. Όλα αυτά τα βήματα έχουν βαλτώσει αυτά τα 2,5 χρόνια και επαναλαμβάνω, όχι λόγω της πανδημίας. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Ξανθέ, να πάμε λίγο και στο κομμάτι της πανδημίας. Το νοσοκομείο το οποίο θα επισκεφτείτε σήμερα είναι το πρώτο νοσοκομείο στη χώρα που δέχτηκε την επίθεση του COVID. Ναι, δεν ξεχνάμε ότι ο πρώτος θάνατος και γιατρού ήταν από το νοσοκομείο της Καστοριάς. Δεν ξέρω, είμαστε και βαδίζουμε προς το τέλος όλης αυτής της περιπέτειας. Τι αίσθηση έχετε εσείς και αν μπορείτε δύο πράγματα παραπάνω και γι' αυτό που τραβήξαμε εδώ με τον Σουλή. Νομίζω ότι η πανδημία αυτή απέδειξε ότι οι προβλέψεις είναι πολύ επισφαλείς. Νομίζω ότι όσοι επιχείρησαν στο παρελθόν να θέσουν χρονοδιαγράμματα με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος θυμάστε... Με το τελευταίο μίλι. Από το Φλεβάρι του 2021 έλεγε ότι δίνουμε το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι η πανδημία τέλειωσε, ότι τα δύσκολα είναι πίσω μας, ότι η επιστροφή στην κανονικότητα είναι όπου να είναι. Στην αρχή λέγαμε ότι θα έχουμε γιορτές Χριστουγέννων σε συνθήκες κανονικότητας. Είχαμε επιδείνωση. Μετά είχε μετατεθεί το θέμα στις απόκριες. Τώρα έχει μετατεθεί στο Πάσχα. Μετά θα μετατεθεί, φαντάζομαι, στις αρχές του καλοκαιρού και στον τουρισμό. Μετά είχαμε τις δύο συνεχόμενες εβδομάδες που ήταν κρίσιμες. Είχαμε πολλά πράγματα. Νομίζω, ναι. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση, η οποία όμως είναι αργή και επισφαλής. Βλέπετε ότι υπάρχει μια διακύμαση στον αριθμό των κρουσμάτων. Η χαλάρωση του τελευταίου δεκαημέρου της αποκριάς αμέσως αύξησε τα κρούσματα. Χθες είχαμε πάνω από 20.000. Έχουμε ένα υψηλό αριθμό καθημερινών θανάτων. Πάνω από 50 σταθερά.
αυτό είναι μια εξελισσόμενη γενική τραγωδία, κύριε Νατσόλη. Για να μιλάμε καθαρά τώρα και να συνειδητοποιούμε τι μας συμβαίνει. Και δεν έχει γίνει καμιά προσπάθεια αυτή η παράδοξα αυξημένη νησιμότητα στη χώρα μας να ερμηνευτεί, να βρεθούν τα βαθύτερα αίτια και να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις κινήσεις. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, σας ξαναλέω, περιμένει, επενδύει στο ότι θα περάσει σύντομα η πανδημία και γι' αυτό δεν προετοιμάζεται κατάλληλα. Και δεν προετοιμάζεται κατάλληλα και έχει αυτή την αίσθηση προσωρινότητας επειδή ακριβώς δεν θέλει να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα της όλης διαχείρισης και θεωρώ ότι και ο κόσμος ο οποίος δουλεύει στα νοσοκομεία το έχει αντιληφθεί αυτό. Δεν βλέπει προοπτική βελτίωση του συστήματος υγείας την επόμενη μέρα μετά τον COVID και αυτό τον αποκαρδιώνει και του πραγματικά επηρεάζει πολύ αρνητικά και το ηθικό του. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε το προσωπικό του συστήματος, να συζητήσουμε μαζί τους και είναι πολύ ενδιαφέρουσες ότι υπάρχει κοινός τόπος πια για το με ποιες προϋποθέσεις θα αντιστρέψουμε και την τάση παρέτησης έμπειρου ιατρικού δυναμικού αυτόν τον καιρό από το σύστημα υγείας. Παρετούνται γιατροί, κύριε Νατσούλη, από το σύστημα υγείας. Μην αντέχονται. Ναι. Αναζητώντας καλύτερες εργασιακές και μισθολογικές συνθήκες είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο εξωτερικό. Αν δεν αντιστρέψουμε αυτή την τάση, αν δεν σταματήσουμε το brain drain, αν δεν δώσουμε το σήμα ότι αξίζει τον κόπο οι νέοι επιστήμονες να μείνουν στη χώρα τους και ότι θα υπάρχει μια προοπτική σταδιακής προφανώς βελτίωσης και των συνθήκων εργασίας και εκπαίδευσης και αμοιβής, αν δεν υπάρξουν ειδικά κίνητρα στις άγονες και τις πρόσθετες περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, αν δεν υπάρξουν ειδικά κίνητρα σε άγονες ειδικότητες που είναι σε οριζόντια έλλειψη όπως είναι οι αναισθησιολόγοι, οι εντατικολόγοι, οι πνευμονολόγοι, ορισμένες εργαστηριακές ειδικότητες, ακόμα και οι παθολόγοι σε κάποιες περιοχές. Νομίζω ότι πραγματικά το παιχνίδι θα είναι χαμένο και η πανδημία αυτή δεν θα αφήσει τίποτα ως παρακαταθήκη και αυτό το πράγμα θα είναι τραγικό για μια χώρα που είχε ένα δημόσιο σύστημα υγείας με προβλήματα ακόμα και πριν από την μεγάλη δεκαετή οικονομική κρίση. Κύριε Ξανθέ, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μας σήμερα. Καλή παραμονή στην Καστοριά. Ενημερωθείτε για όλα όσα μας απασχολούν εδώ. Βεβαίως. Την βοήθεια την περιμένουμε έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.